Αναρτήθηκαν σήμερα στα λύκια όλης της χώρας τα αποτελέσματα των πανελλήνιων εξετάσεων, με τους μαθητές πλέον να έχουν μπροστά το Γολγοθά της συμπλήρωσης του σωστού μηχανογραφικού. Από το πρωί μαθητές και γονείς βρέθηκαν στα λύκια όλης της χώρας για να δουν τις βαθμολογίες τους και να ορίσουν από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματά τους, προκειμένου να επιλέξουν τη σωστή σχολή αλλά βεβαίως και τη σωστή πόλη στην οποία θέλουν να φοιτήσουν. Λοιπόν, σήμερα βγήκαν οι βαθμολογίες των μαθητών μας που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από τα στοιχεία που έχουμε, είδαμε ότι πολλοί μαθητές μας πήγαν πάρα πολύ καλά. Δεν έχω ακόμα τη δυνατότητα να σας πω στατιστικά στοιχεία με τα μόρια, γιατί το σύστημα δεν έχει τους βαθμούς ηλεκτρονικά για να τα επεξεργαστούμε. Η Αιακή Ενότητα Κοζάνη σημείωσε και πάλι μεγάλες επιτυχίες σύμφωνα με τους καθηγητές, καθώς το πρώτο λύκειο, πρώτη μαθήτρια είναι η Ελευθερία Βλάχου με 19.667 μόρια. Στο δεύτερο λύκειο ο πρώτος μαθητής είναι ο Θωμάς Φίτσιος με 19.023 μόρια, που σημείωσε πάντως πως είναι απόφυτος που έδωσε για τρίτη φορά εξετάσεις. Από τους τελειόφυτους πρώτη είναι η Ελένη Μπονέ με 18.875 μόρια. Στο τρίτο γενικό ενιαίο λύκειο Κοζάνης, πρώτη μαθήτρια είναι η Ελένη Χατζημουρατίδου με 18.871 μόρια. Ενώ στο τέταρτο γελ, ο Ορέστης Καραγκούνης με 19.360 μόρια αναδείχθηκε ο πρώτος μαθητής της Πανελλήνιας Εξετάσεις. Έχουμε τη Βλάχου Ελευθερία, που είναι θετικής κατεύθυνσης, που συγκέντρωσε 19.667 μόρια, πιθανό να είναι και η πρώτη στον ομό. Έχουμε άλλη μία μαθήτρια, την Σιδερίδου, την Πολυνίκη, που έχει 19.467 και αρκετούς μαθητές που έχουν πάνω από 18.000 μόρια και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Οι μαθητές μας έγραψαν και στα δύσκολα μαθήματα, έτσι επιβεβαιώθηκε η δουλειά και των καθηγητών και η συνεργασία τους με τα παιδιά και τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι θα εισαχθεί πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών μας στα πανεπιστήμια. Τα λύκια θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 14 Ιουλίου, προκειμένου να βοηθηθούν και οι μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να υπενθυμίσω ότι οι μαθητές πρέπει μέχρι 14 του μηνός να υποβάλουν μηχανογραφικό. Θα πρέπει όσα τα παιδιά δεν κάναν να κάνουν ένα κωδικό στο λύκειο και στη συνέχεια κάποιες μέρες που θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, αν θέλουν να έρθουν να επιβεβαιώσουν να κάνουν υπολογιστή. Το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη για ό,τι χρειαστεί και μέχρι 14 του μηνός, τις δύο Πέμπτες και 14 του μηνός επίσης θα είναι ανοιχτό για τα παιδιά που θα θέλουν να έρθουν εδώ και να κάνουμε το μηχανογραφικό μαζί.